ανακοινώθηκε την 5η 17 Απριλίου το φετινό πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι η Τζέιν Κάμπιον, η μόνη σκηνοθέτης που έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα. Η ταινία έναρξης θα είναι η Grace του Μονακό, σε σκηνοθεσία του Ολιβιέ Ντάν, με την Νικόλ Κίτμαν να ερμηνεύει τη θρυλική ηθοποιό που έγινε πρίγκιψα του Μονακό. Συνολικά επιλέχθηκαν να προβληθούν 49 ταινίες, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.800 αιτήσεις στην κινηματογραφική διοργάνωση. Στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» συμμετέχει και μια ελληνική ταινία. Είναι η νέα ταινία του δικού μας Πάνου Κούτρα, «Ξένια», 5 χρόνια μετά την παρουσία του κοινόδοντα του Γιώργου Λάνθιμου στο ίδιο τμήμα. Ανάμεσα στους στάρ που αναμένεται να δώσουν φέτος το παρόν στις Κάνες είναι η Νικόλ Κίτμαν, Ρόμπερτ Πάτισον, Ζιλιέτ Μπινός, Κρίστεν Στιούαρτ και Μπερένις Μπεζό. Στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε πασίγνωστους σκηνοθέτες αλλά και νέους κινηματογραφιστές. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του Φεστιβάλ των Κανών. Να μας συστήσει δηλαδή νέα ονόματα και να τα βάλει στο χάρτη του παγκόσμιου σινεμά. Οι Καναδοί δημιουργοί έχουν ισχυρή παρουσία στο φετινό φεστιβάλ. Πρώτος και καλύτερος ο David Cronenberg με το Maps to the Stars, θέμα του μια χολιγουδιανή οικογένεια που τρελαίνεται για τη δημοσιότητα και την έγκλη που περιβάλλει του στάρ. Ο σκηνοθέτης και γραφεί την αρρώστια και τη δυσλειτουργικότητα των μελών της. Ο Ατόμικο Γιάν συμμετέχει με το thriller The Captive που έχει να κάνει με μια απαγωγή, ενώ ο Ξαβιέ Ντολάν με τη δραματική ταινία Μάμι. Στο κυνήγι του Χρυσού Φοίνικα θα βρεθούν επίσης οι Βρετανοί βετεράνοι Ken Loach με το Jimmy Hall και η Mike Lee με το Mr. Tenner. Επίσης, ο Γάλλος Jean-Luc Godard με το Adieu au Langage. Ο Ολιβιέ Σαγιάζ με το Sils Maria και η αδελφή Darden με το Deux Jours et Nuit. Συνολικά 18 ταινίες διαγωνίζονται και το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο του κινηματογράφου. Ανάμεσα στα αμερικανικά blockbuster που θα κάνουν πρεμιέρα στην Κουραζέτ, εκτός συναγωνισμού είναι και το sequel του πολύ πετυχημένου animation «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας». Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ξεκινά στις 14 Μαΐου και διαρκεί μέχρι τις 25 Μαΐου.